Και το εκοφαντικό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης προχθές, ότι ναι, κάναμε λάθος, δεν ακούσαμε τους λοιμοξιολόγους, δεν ακούσαμε τους υπεύθυνους για τη Θεσσαλονίκη. Αυτή η φράση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Βαρδάκη στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» έγινε η αιτία για να ξεσπάσει μια άγρια τηλεοπτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον ίδιο και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμο Σενετάκη. Για να δούμε, κύριε Κοντοζαμάνη, πόσα πει διαβάνει ο Σάκης. Είναι δύο επιστολές ιατρικών συλλόγων μετά το αμίμητο που είπε ο κύριος Κοντοζαμάνης προχθές στη Βουλή και στη συνέντευξη που έδωσε, ότι φταίνει οι γιατροί γιατί πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ εκατοντάδες νεκροί. Εκατοντάδες νεκρούς έχουμε εκτός ΜΕΘ. Όλο αυτό που ζούμε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια δεν έχει ξαναυπάρξει. Δεν υπάρχουν λοιπόν ιστορικά δεδομένα για να συγκρίνουμε την πορεία της κάθε χώρας και τι έκανε πριν και τι έκανε μετά σε αντίστοιχα άλλα γεγονότα. Το μόνο λοιπόν που έχουμε να συζητήσουμε είναι σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες. Η κόντρα για τα εμβόλια διαδέχτηκε την κόντρα με τα σχολεία, με την επίθεση του Σοκράτη Βαρδάκη να αφορά τους εμβολιασμούς και βεβαίως την αντίδραση του Μάξιμου Σενετάκη να είναι άμεση. Τα παιδιά μας είναι ασφαλείς στα σχολεία σήμερα. Έχετε δημιουργήσει τις προοπτικές. Έχετε δημιουργήσει τα μέτρα ασφάλειας. Έχετε μειώσει τους μαθητές. Έχετε μειώσει τους μαθητές της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί γιατί δεν εμβολιάστηκαν. Οι εκπαιδευτικοί γιατί δεν εμβολιάστηκαν. Γιατί δεν εμβολιάστηκαν οι εκπαιδευτικοί. Πρώτοι από όλους μαζί με τους υγειονομικούς. Σε αυτά απαντήστε. Κύριε. Σε συνέχεια των λοιμοξιολόγων και σε συνεννόηση. Ναι, συνεχίστε εσείς τον επικοινωνιακό ρολιασμό μέχρι να θρυνούμε εκατόμβες. Λοιπόν. Για επικοινωνιακά τερτύπια κατηγόρησαν την κυβέρνηση όσον αφορά το θέμα των εμβολιασμών και τη διαχείριση της πανδημίας ο βουλευτής του Κινάλ Βασίλης Γκεγκέρογλου, ο βουλευτής του Κουκουέ Μανώλης Συντιχάκης και ο βουλευτής του Μέρα 25 στο Ηράκλειο Γιώργος Λογιάδης. Το εμβόλιο δεν μπορεί να γίνει με άλλο πρόσωπο επεξοδοτής, πρέπει να γίνει στον ίδιο. 85χρονος λοιπόν, εάν δεν υπάρχει κινητό συνεργείο, κατά τεκμήριο η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν μπορεί να πάει στο νοσοκομείο. Αυτό σας λέω. Κύριε Γεγέρο, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μου επιτρέπετε. Τώρα, άμα θέλετε, ακούστε τώρα, κύριε Σενετάκη, εσείς πρέπει να ακούτε και αν κάτι θεωρήσετε αξιόλογο, επειδή να το εισηγήσετε στον κύριο Κικίλια. Όχι να κλείνει τα αυτιά ο Κικίλιας, ούτε εσείς. Γιατί από 15 Ιανουαρίου πέρυσι είχαν προειδοποιήσει, το Μάρτιο πήρατε χαμπάρι. Κύριε λοιπόν, Σανετάκη. Εγώ θεωρώ απαράδεκτο να βάζουμε σε σύγκριση το τι γίνεται στην Ελλάδα και το τι γίνεται στις άλλες χώρες. Όπως και για το ζήτημα της θνητότητας. Εγώ διαφωνώ με τον τρόπο που γίνεται η συζήτηση. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Βουλγαρία, είτε είναι στην Ελβετία, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Για να αντιμετωπιστεί η θνητότητα, βεβαίως, πρέπει να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν δεν προχωρήσουν τα εμβόλια πανευρωπαϊκά και σωστά, και αν δεν γίνουν και στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα, διότι όπως είπατε σωστά, κύριε Δασκαλάκη, 8.000 την ημέρα λέει εμβολιασμοί σημαίνει σε δύο χρόνια. Πότε τελειώσει αυτό το πράγμα,